σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι από χθες ξεκίνησαν έτσι οι κινητές μονάδες στα δημοτικά σχολεία. Ήταν που ήταν να πάνε και τελικά πήγε στο τέλος, χθες και σήμερα. Η αναφορά και η ενημέρωση, κυρία Σάβα, ήταν ότι γι' αυτό δόθηκε, αν θέλετε, και η εξαίρεση ότι οι μαθητές που προσήλθαν την περασμένη Δευτέρα με το τεστ, ότι αυτό θα τους συνόδευε για όλη την, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι χθες και σήμερα που σπέβδουν οι κινητές μονάδες. Από την ερχόμενη Δευτέρα, κανονικά θα βρίσκονται οι κινητές μονάδες στα σχολεία Δευτέρα, Πέμπτη ή Τρίτη, Παρασκευή. Ναι. Και κάθε 72 ώρες θα βρίσκονται στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, έτσι γύρω στις 9.30 το πρωί ετοιμαζόμουν για την εκπομπή, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Αγαπητοί γονείς, παρουσιάστηκε στην τάξη του παιδιού σας θετικό κρούσμα στον κορονοϊό. Καλούμε πως προσέλθετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να πάρουμε άμεσα απολύμανση της αίθουσας. Με τους γονείς των παιδιών που είναι στενές επαφές θα επικοινωνήσουμε προσωπικά σας με αυτό. Άρα έγινε σήμερα, κατάλαβα ότι πήγε στο σχολείο. Όχι, χθες σήμερα η μονάδα μας ήρθε το μήνυμα του μωρού ότι είναι αρνητικό. Πάει ο σύντροφός μου να το πάρει, ο σύζυγός μου να το παίρνει στο σπίτι, στη γιαγιά. Άλλο μήνυμα. Ελάτε να πάρετε και το άλλο το μωρό, στην άλλη τάξη. Γιατί και εκεί εντοπίστηκε κρούσμα. Και αυτό σε όλα τα σχολεία, μην πω και σε κάθε τάξη, κάθε σχολείο, από χθες φαντάζομαι μετράτε και γίνεται και ένα μπάχαλο με τους ΤΕΙ. Θα ισχύσει, δεν θα ισχύσει. Τι να κάνουμε τα μωρά, είναι, αν είναι επαφές κλπ. Δώστε μας πόσα κρούσματα είχαμε χθες που ξεκίνησε αυτό το έργο οι κινητές μονάδες στα δημοτικά και σήμερα. Αριθμό. Κυρία Σάβα, όσον αφορά τα δημοτικά, κάπως την ημερήσια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει καταγραφή, αν θέλετε, των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης και των σχολείων της δημοτικής. Και στη χθεσινή αναφορά, διαφαίνεται ότι την μέση εκπαίδευση είχαμε στη Λευκοσία 25, 19 στη Λεμεσό, 23 στη Λάρνακα, 10 στη Πάφο. Ωστόσο, όσον αφορά τη δημοτική εκπαίδευση, είχαμε 40, 17 Πάφος και 9 στην Αμόχωστο. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η καταγραφή ημερήσια που γίνεται, αν θέλετε, από τις μονάδες οι οποίες σπέβδουν στα σχολεία. Όσον αφορά στο μέτρο, και η σχετική ανακοίνωση χθες ήταν ότι υπήρχε σύσκεψη. Όχι, να πούμε, κύριε Θανασίου, σας είχαμε φιλοξενούμενο και χθες το πρωί και λέγαμε, ρωτούσαμε διάφορα. Σε σημείο που μας είπατε θα συνέλθει η αρμόδιη το απόγευμα, διότι αντιλαμβάνομαι εγκρίθηκε ένα στήριο. Αυτό το μέτρο δεν είχατε καταλήξει. Να δούμε διευκρινιστικά το διάταγμα, το χθεσινό, συμπεριλαμβάνοντας αυτό το μέτρο από την ερχόμενη Δευτέρα και μετά αντιληφθήκατε, αντιλαμβάνομαι πληροφορίες, λένε κιόλας ότι γίνεται και λίγο του κουτρούλιο γάμος και μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων και του Υπουργείου και των δύο Υπουργείων, διότι έρχεται και μετά τι έγινε στην πορεία. Κυρία Σάβα, εύλογα τα ερωτήματα και είναι πολύ σωστά να υπάρχει και η σωστή ενημέρωση για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραπληροφόρηση. Ναι. Η πρώτη, αν θέλετε, επαφή ή αν θέλετε η πρώτη διαδικασία είναι ότι υπάρχει εισήγηση από τα μέλη της Συμβουλευτικής. Κάτι τέτοιο οδηγείται ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Όταν υπάρχει έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τότε δίνεται η ευχέρεια, αν θέλετε, η ευκαιρία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να τρέξουν και από χθες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου, έτσι ώστε να δουν αν μπορούν να... αν μπορεί να επιτευχθεί αυτό το μέτρο σε όλα τα μέρη, γιατί αυτό είναι ο στόχος του μέτρου. Mm-hmm. Άρα, χθες υπήρχε η σύσκεψη εσωτερική, αν θέλετε, με τους λειτουργούς, στην οποία προσκλήθηκε και ο Υπουργός Παιδείας, έτσι ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός και να οδηγηθούμε στην σωστή διαδικασία να επιτύχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκεί υπήρχε και μέχρι τη Δευτέρα ήδη το Υπουργείο έχει βγει σε ανοιχτούς διαγωνισμούς να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον λειτουργούς και σημεία δειγματοληψίας έτσι ώστε να καλυφθούν όλες τις σχολικές μονάδες. Άρα, τη Δευτέρα ως εκ τούτου, μέχρι να υπάρχει τη Δευτέρα εικόνα για τα σημεία δειγματοληψίας, υπάρχει και σχετική πρόσκληση, όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Υπουργό Παιδείας, σε σύσκεψη ώρα 3 στο Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα, όπου εκεί θα έρθουν και εκπαιδευτικές οργανώσεις και ήταν κάτι το οποίο υπόθηκε και χθες από εμένα ότι θα υπάρχει, αν θέλετε, ενημέρωση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Προσκληθεί και οι οργανωμένοι γονείς της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, όπου εκεί θα τύχουν ενημέρωσης για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία και τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης μέτρου που θα είναι επικουρικό μέρος. Επιλογή δηλαδή για τους μαθητές οι οποίοι... Θα είναι επιλογή, εξηγήστε μας λίγο, να δώσουμε επιλογή, και το παράδειγμα τώρα, Σάβα, επειδή στάληκε και σε μια... Αν είναι επαφή, θα μας ενημερώσουν αν είναι και στενές επαφές. Που αντιλαμβάνομαι, λένε στενές επαφές, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τώρα τι ισχύει εσείς. Να μας πείτε, είναι τα παιδιά που κάθονται μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά του παιδιού που εντοπίζεται θετικό. Και αυτό έχει να κάνει. Όσον αφορά τις στενές επαφές, είναι δηλαδή, αν το πούμε στο τετράγωνο του μαθητή, οι αποστάσεις 2 μέτρων από όλες τις πλευρές. Αυτά τα άτομα δηλαδή του υψηλού κινδύνου είναι και οι στενές επαφές. Ναι. Άρα από εκεί, τα άτομα τα οποία
αυτά τα άτομα είναι εμβολία και βάσει των πρωτοκόλων σε περιορισμό, συνεχίζουν κανονικά και πάλι θα διενεργείται το rapid test για την πάροδο 5 ημερών. Για τα παιδιά τα οποία είναι ανεμβολίαστα όμως και πρέπει βάσει πρωτοκόλων να περιοριστούν για 14 ημέρες, ναι, εκεί είναι που θα υπάρχει επιλογή. Ένας γονιός μπορεί να περιοριστεί για 14 ημέρες. Ναι. Έχει την επιλογή. Όμως έχει και την επιλογή. Γίνεται η εξέταση πριν προ αυτό το μέτρο. Υπήρχε και η χθεσινή, αν θέλετε, σύσκεψη για να υπάρξει ο άριστος συντονισμός, έτσι ώστε να μπορούμε, ναι, σε όποιες μονάδες να βρεθούν σε μια δειγματοληψία και να ανακοινωθεί η διαδικασία, δηλαδή πώς θα γίνεται αυτό. Αν υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, αν υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν είναι απεριόριστα οι ζητήματα, μέχρι τη Δευτέρα να ανακοινώσουμε ότι η διαδικασία θα διενεργηθεί. Τώρα, Αγίου, ναι. Το ότι συμβαίνει ότι τα παιδιά που είναι στενές επαφές μένουν στο σπίτι και κάνουν την 7η μέρα PCR και την 8η επιστρέφουν. Εκτός και αν αυτά θέλουν να μην παιδιά κάνουν τεστ και να μην μείνουν 14 μέρες. 14 ημέρες όμως και υποχρεωτικό rapid test, γιατί και 5η ημέρα. Ναι. Μην ξέρω, οι οδηγίες από τα σχολεία, τι λένε στα παιδιά κλπ. Δείτε το. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα, δηλαδή, ένα παιδί που είναι σήμερα στενή επαφή αποφασίζει να πάει στο σχολείο, οι γονείς το αποφασίζουν για να κάνει την άλλη διαδικασία. Κυρία Σάβα, άρα αυτή η διαδικασία δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την Δευτέρα, άρα δεν αλλάζει κάτι από την Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα όμως θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της εφαρμογής. Άρα, αν πούμε, παράδειγμα, ότι η ναι ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα είναι για την ερχόμενη Τετάρτη, τώρα, τότε ένα παιδί το οποίο ναι, τη χάνει, αν θέλετε, περιορισμού, είναι σε περιορισμό αυτή τη στιγμή, από την Τετάρτη, εάν δηλαδή είναι στην τρίτη του μέρα, θα μπορεί την Τετάρτη να επιστρέψει και για τις υπόλοιπες δύο μέρες, αν θέλετε, θα κάνει rapid test. Ωραία. Έτσι ώστε θα να συμπληρωθεί. Και όμως, ναι, όμως αυτή η διαδικασία είναι αυτό που σας προανέφερα. Αυτή η διαδικασία θα οριστικοποιηθεί και θα υπάρχουν οι σχετικές διευκρινήσεις τη Δευτέρα όταν θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης. Και ο στόχος, κυρία Σάβα, δεν είναι να ξεκινούσαμε κάτι τη Δευτέρα και στη συνέχεια να μην μπορούσαμε να καλύψουμε, αν θέλετε, τις σχολικές μονάδες και να υλοποιήσουμε αυτό το μέτρο. Στόχος μας είναι να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο για να μπορεί να δουλέψει και να επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ναι, μα το ερώτημα είναι για τις ΠΕΦΣ, κυρία Αθανασίου, και υπάρχει μια επιτροπή για τα κρούσματα στα σχολεία. Επιτροπή. Ναι. Πολύ σωστά. Εκείνη είχε ενημερωθεί για αυτό το μέτρο, πώς συζητήθηκε είναι, σε κάποια αν θέλετε, επιτροπή. Αν θέλετε, αυτή η επιτροπή απαρτίζεται και από δύο άτομα, τα οποία είναι μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ναι, τον επικεφαλής τον κύριο Τσούτη, αλλά και την σύμβουλο του Υπουργού, την κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά. Άρα, ναι, υπήρχε, αν θέλετε, σε αυτούς μία ενημέρωση, όπως και από τον Διευθυντή της Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Μακάτζη, είχαν ενημερωθεί για αυτό το μέτρο και υπήρχε η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μα είχαμε τον κύριο Μακάτζη χθες ή προχθές και δεν είχε ήδη άνθρωπος. Περίμενα να ενημερωθεί αρμοδίως πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχει ενημέρωση. Έχουν ενημερωθεί, κυρία Σάβα. Ανέφερα είναι ότι υπάρχει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, άρα όλοι οι αρμόδιοι έκατσαν κάτω. Αν θέλετε, συσκέφτηκαν, υπάρχουν συσκέψεις. Είδατε ότι και δεν βγαίνει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτά στα σχολεία καθημερινά. Γι' αυτό είσαστε. Ναι. Όχι, υπήρχαν και τα σενάρια. Υπήρχαν μια τοληψία να πηγαίνουν, αν θέλετε, στοχευμένα σε κάποιες μικρές σχολικές μονάδες, ίσως να και ένα σημείο το οποίο να έπρεπε να επισκεφτούν αυτό το σημείο, την απόσταση για να εξυπηρετηθούν. Και υπήρχε ακόμη ένα άλλο μέτρο που εξετάζονταν, κυρία Σάβα, ακόμη και η διάθεση των self-test. Μέχρι στιγμής όμως, η διάθεση των self-test δεν είναι κάτι το οποίο προκρίνεται, γιατί θέλουμε να γνωρίζεται η σωστή καταγραφή των θετικών περιστατικών, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί και ο του ίδιου. Άρα τώρα τι προκρίνεται. Αυτό που προκρίνεται και αναμένουμε μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε την σχετική ενημέρωση είναι με τον διαγωνισμό ο οποίος έχει, αν θέλετε, προκληθεί να εντοπιστούν, αν θέλετε, ή να εκδηλώσουν κινητές μονάδες οι οποίες θα καλύπτουν όλη την Κύπρια βάση. Έτσι ώστε να υπάρχει. Μα οι κινητές δεν του Υπουργού Υγείας από επαγγελματίες υγείας ή κλείνουν με εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή τώρα βγήκατε σε προσφορά, λέτε σε κάποιον να μπορεί να το κάνει, προσλαμβάνει τρεις-τέσσερις που βρίσκει. Δεν χρειάζεται μια εκπαίδευση. Υπάρχουν τα χημεία τα οποία υπάρχουν ήδη συμβάσεις, άρα κάποιος θα μπορεί, αν θέλετε, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την περαιτέρω των λειτουργών. Και αυτά τα άτομα εννοείται είναι προσοντούχα άτομα τα οποία στελεχώνουν αυτά τα σημεία δειγματοληψίας. Άρα, λοιπόν, ο στόχος είναι να μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους τους μαθητές και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση τη Δευτέρα που θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης αυτού του μέτρου. Ναι, λέει τώρα εδώ. Κάποια κυρία ήταν η κόρη μου επαφή, έκανε PCR στις 5 μέρες από την κυβέρνηση και μου ζήτησαν ξανά PCR να πληρώσουν πριν πάει σχολείο. Ό,τι θέλουν κάνουν. Από την αρχή, και το έχουμε πει πάμπολες φορές, ότι δίνεται να επικοινωνήσει μαζί με κάποιο άτομο το οποίο είναι θετικό, αν θέλετε,
είναι στενή επαφή, έτσι ώστε να διενεργήσει την εξέτασή του, που πλέον είναι rapid test τρίτη και πέμπτη μέρα. Ναι. Η κυρία με το PCR πρέπει να ήταν σε, με τις προηγούμενες αποφάσεις. Όμως, είναι για το παιδί της που μιλάς, για το σχολείο. Μα στείλαν και με το PCR. Ωραία. Επικοινώνησε το Υπουργό για να διενεργήσει εξέταση η θεράπη τεστ PCR. Ναι. Την 7η μέρα όμως στρέψει νωρίτερα και να αποδεσμευτεί και υπάρχουν στα σχετικά πρωτόκολλα. Ναι. Υπάρχει να μπορεί με ίδια έξοδα έτσι ώστε. Για τα παιδιά θα πρέπει με έξοδα το γονιό την 7η μέρα να μείνουν στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Ναι. Αλλάξει και ανακοινωθεί η ημερομηνία να ξεσπάσουν τα παιδιά. Επιλέξουν να περιοριστούν, θα πρέπει πάλι να αποδεσμευτούν ίδια έξοδα και να πηγαίνουν στο σχολείο και να διενεργείται δωρεάν rapid test. Ή το κράτος ή θα το πληρώνουν οι γονείς. Και αν το πληρώνουν οι γονείς, δεν τίθεται θέμα και στη στιγμή που κάποιο γονιό δεν θα μπορεί, θα στερείται την κάτι που πρακτικά δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί. Μάλιστα. Αυτό ισχύει από την αρχή των πρωτοκόλων όμως. Η αποδέσμευση ήταν να επιβαρυνθεί στην 7η μέρα ο πολίτης με το κόστος του πληθυντή. Ναι. Όσο κάτσα σπίτι, απλήρω δύο εβδομάδες, τρεις μήνες και κάθε πέρα. Αν είναι το παιδί μου, δεν έχω άλλη λύση από το test to stay όσο ψηφοφθεί. Σε τώρα με τις είναι μια το είπαμε. Μια μέρα τα παιδιά τόσο αν γίνονταν και στην αρχή διαφορετικά τα πράγματα. Κυρία Θασίου, πείτε μου ακόμα κάτι που το έχουμε απορία. Με το θέμα των τεστ που γίνονται και στη μέση εκπαίδευση εκεί όπου τα παιδιά προχωρήσει και με το να απαιτείται να κάνουν rapid test τα παιδιά που έχουν βάλει τις δύο δόσεις. Όχι, κυρία Σάβα, ένα παιδί το οποίο έχει ολοκληρώσει δεν είναι υποχρεωτικό. Κομίζει στο σχολείο ένα rapid test. Mm-hmm. Εναπόκειται όμως στους γονείς ή τέτοια τα παιδιά, αν θέλουν να καταγράφουν την επιδημιολογική, την αντικοποιηθεί στον ιό. Και αν θέλετε να δώσω ένα παράδειγμα, και εγώ, ο οποίος έχω λάβει στιγμής, ανά δύο μέρες υποβάλλω για να διαπιστώσω ότι όντως δεν έχω θετικοποιηθεί. Άρα εναπόκειται στους γονείς. Λέει. Και... συγγνώμη, απλά. Οφείλουμε να ενημερώσουμε, διότι αφού γίνεται ένα μπάχαλο, το βλέπετε και κάθε σχολική. Παρακαλώ, για να μπορούμε κι εμείς και να ξέρετε κιόλα. Εμάς λέει, μας είπαν 7η μέρα PCR προαιρετικά, αλλιώς με δική μας επιλογή στις 14 μέρες. Αν δεν κάνουμε το rapid την 3η και 5η μέρα που είναι επαφή, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Εξαρτάται, κυρία Σάβα, από ποιο ιστορικό εμβολιασμό υπάρχει. Γιατί υπάρχει για τα άτομα τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα, είναι υποχρεωτικό το rapid test. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, εγώ, ο οποίος έχω λάβει τις τρεις δόσεις, αν είμαι στα ένα αποτελώ στενή επαφή, ήστασή την 3η και την 5η μέρα. Ναι. Και αυτό είναι το πρωτόκολλο το οποίο έχει. Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Άρα υπάρχει για το κάθε ιστορικό, για την κάθε περίπτωση σε σχέση με το ιστορικό εμβολιασμού, τι πρέπει και ποιες είναι οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει το κάθε άτομο. Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή είπαμε ότι γίνεται αξιολόγηση και διαφοροποίηση των δεδομένων και η Ιταλική σχετική ότι τη Δευτέρα τα ιανούρια των ατόμων που είναι θετικά στον κορονοϊό θα γίνεται αυτόματα που 10 ημέρες αυτοπεριορισμού. Ναι, αυτό είναι το επόμενο θέμα. Να κλείσουμε όμως αυτό, γιατί παρακαλώ. Είναι το επόμενο ακριβώς και να δούμε και αν θεωρείται το νέο μέτρο αυτό τη Δευτέρα. Ενίσχυε μαζέψει από την ΑΕΣ, ναι. Και για να δούμε ποιο πρέπει να ακολουθήσουμε. Να, ο στόχος είναι όποιος ενημερωθεί, δηλαδή ότι μπορούμε να δηλαδή αυτό το κάνουμε, να ρωτήσουμε μαθητές και όντως να έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα στα σχολεία, δηλαδή ο έγκαιρος εντοπισμός των θετικών περιστατικών, για να υπάρχει και έγκαιρη παρέμβαση. Ναι. Και υπάρχει κάτι έτσι, ένα χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, εντάξει, το ρώσιμο που είναι και μέσα στο διάταγμα 17η Ιανουάρη δεν ισχύει. Θα είναι σε μια εβδομάδα. Πώς το. Έτσι, πώς το προσεγγίζετε. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης. Άρα, εμείς εντός Σαββατοκύριακου θα έχουμε αυτή την τελική εικόνα και τη Δευτέρα, γι' αυτό υπάρχει και η αυθαίρετη εκπαιδευτικούς και τους γονείς, θα ενημερωθούν. Ναι. Και θα ενημερωθούν για το ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο τρόπος αυτός, ότι είναι σίγουρα εναλλακτική για όσα παιδιά θέλουν να μείνουν στο σπίτι. Σωστό. Μάλιστα. Και σίγουρα ως Υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι δεν τίθεται θέμα ότι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν ρόλο επαγγελματία υγείας, δηλαδή να διενεργούν σε. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πρέπει να σε. Εντάξει, ακούστηκε. Υπήρχαν οι αναφορές και υπήρχαν και αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Άρα τη Δευτέρα, στο Υπουργείο, στην παρουσία των δύο Υπουργών Παιδείας και Υγείας, θα γίνει η σύσκεψη εκεί με τους εκπαιδευτικούς. Θα τύχουν ενημέρωση για ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα τις εφαρμογή του μέτρου. Και ως τώρα αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι ενημερωνόταν.